ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Νεκτάριο Δεμενόπουλο, υπεύθυνο δημοσίων σχέσεων του Οργανισμού Λιμένο Πυραιό, του μεγαλύτερου λιμανιού τη χώρα. Κύριε Δεμενόπουλο, καλώ ήρθατε. Καλημέρα, κύριε Ντό, Καλημέρα, κύριε Μιλίδου. Ευχαριστούμε καλημέρα. θερμά καλημέρα, για την παρουσία πολλά. σας σήμερα. Χρόνια πολλά. Και να ξεκινήσουμε από τα αποτελέσματα που ανακοινώσετε πρόσφατα, τα οποία μιλάμε πλέον για ιστορικά υψηλά, έτσι, που εμφάνισε ΟΛΠ, να μας πείτε λίγο αναλυτικά τα στοιχεία. Αλήθεια είναι αυτό. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώνουμε πολύ θετικά στοιχεία για τον οργανισμό για το οικονομικό έτος 2022. Πλέον ο τζίρο προσεγγίζει τα 200 εκατομμύρια ευρώ, παρουσιάζοντα μια αύξηση 26% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Και ιδιαίτερα η κερδοφορία εμφανίζεται ιδιαίτερα ενισχυμένη, έχει μια αύξηση 40% σε σχέση με το 2021. Και πλέον ξεπερνάει και αυτή τα 50 εκατομμύρια ευρώ, αριθμοί που είναι πρωτόγνωροι στην ιστορία του λιμανιού και δείχνουν την πολύ αποτελεσματική διαχείριση όλων των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων του Λιμένος. Κύριε Δεμενό, πολύ σωστά είχε αξία να δούμε και την πρώτη κάρτα την οποία έχουμε ετοιμάσει, το οποίο ακριβώ αυτό δείχνουν. Δείχνουν τα πολύ καλά αποτελέσματα και την αύξηση του 26,2% στο 2022 σε σχέση με το 2021. Και να μα εξηγήσετε εσεί τι ακριβώ δείχνουν εδώ οι μπάρε οι οποίε βλέπουμε. Εδώ είναι η διαχρονική αποτελεσματικότητα των οικονομικών μεγεθών, η διαχρονική εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών του οργανισμού Λιμένο Πυραιό. Ε, δείχνει με έτος αναφορά στο 2015. Θυμίζω ότι το 2016 είχαμε μια ιστορική αλλαγή στην πορεία του οργανισμού με τη μεταβίβαση του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών στο μεγαλύτερο ναυτιλιακό όμιλο παγκοσμίω, στην Gosco Shipping. Και βλέπουμε πώ μέσα σε αυτά τα χρόνια έχουν εξελιχθεί τα οικονομικά μεγέθη τη εταιρεία. Όπω μπορούμε να δούμε, ο τζίρο έχει σχεδόν διπλασιαστεί από περίπου 100 εκατομμύρια, προσεγγίζει πλέον τα 200 εκατομμύρια. Ε, πολύ μεγάλη ε, αύξηση παρουσιάζει και η κερδοφορία που φτάνει να είναι 8 φορές μεγαλύτερη από τα επίπεδα του 2015 και επίσης πολύ μεγάλη αύξηση έχει και το ΕΜΠΙΝΤΑ, τα κέρδη πρόμφορων και αποσβέσεων που και αυτά πολλαπλασιάζονται σημαντικά σε σχέση με αυτή τη χρονιά. Και βέβαια αξίζει να πούμε ότι μέσα σε αυτά τα χρόνια έχουμε συνθήκες μη κανονικότητας όπως λέμε. Σωστά. Έχουμε ε, την οικονομική κρίση στην Ελλάδα, έχουμε την πανδημία, έχουμε τώρα την τραπεζική και την ενεργειακή κρίση. Όλοι αυτοί οι παράγοντες φυσικά που επηρεάζουν και το εμπόριο mm -hmm. που είναι η πηγή των εσόδων για τον οργανισμό. Παρ' όλα αυτά, μέσα από την αποτελεσματική διαχείριση των δραστηριοτήτων, όπω είπαμε, καταφέρνουν όλε οι δραστηριότητε του λιμένο, οι πέντε βασικέ δραστηριότητε του λιμένο, να αποδίδουν και να έχουμε αυτό το πολύ θετικό αποτέλεσμα. Να περάσουμε και στην επόμενη κάρτα και να δούμε και τα διαθέσιμα, αλλά και την μερισματική πολιτική. Κάτι το οποίο έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον για τους επενδυτές που βλέπουν τη μετοχή του Όλπου να ανθίζει. Ναι, και εμεί δίνουμε ιδιαίτερη ε, σημασία ε, στην ε, ε, αποτελεσματικότητα τη μετοχή και το να αισθάνονται ε, οι επενδυτέ ότι έχουν διαλέξει μια πραγματικά καλή εταιρεία και να του αποζημιώνει μέσα ε, από τα μερίσματα αλλά και μέσα από την υγιή οικονομική θέση γενικότερα. Ε, βλέπουμε σε αυτέ τι κάρτε πώ αυξάνονται σημαντικά τα ταμιακά διαθέσιμα τη εταιρεία. Mm -hmm. Και εξή, εδώ να σημειώσουμε ότι αυτό γίνεται παράλληλα ε, με ένα ευρύ επενδυτικό πρόγραμμα που εφαρμόζει η εταιρεία. Να αναφέρω ότι το 2016 με τη σύμβαση παραχώρηση που υπογράφηκε με το Ελληνικό Δημόσιο, ο ΟΛΠ ανέλαβε την υποχρέωση για την υλοποίηση ενό επενδυτικού πλάνου περίπου 300 εκατομμυρίων ευρώ για την αναβάθμιση όλων των λιμενικών δραστηριοτήτων με την επέκταση της κρουαζιέρας, την αναβάθμιση του σταθμού εμπορευματοκιβωτίων, του σταθμού αυτοκινήτων και της ναυπηγοπισκευαστικής ζώνης. Και το αξιοσημείο το θα έλεγα είναι ότι παράλληλα με αυτό το επενδυτικό πρόγραμμα καταφέρνουμε και να αυξάνουμε τα ταμιακά διαθέσιμα και με αυτή τη ε, σιγουριά που έχουμε στα ταμιακά μας διαθέσιμα μπορούμε και αυξάνουμε σημαντικά και τα μερίσματα προς του μετόχους. Ε, βλέπετε χαρακτηριστικά μέσα στα τελευταία 6-7 mm -hmm. χρόνια έχουν αυξηθεί περίπου 10, 10, 10, φορές, 10 φορές τα μερίσματα που δίνει η εταιρεία ε, στους ε, μετόχους και φτάσαμε για την ε, χρήση του 2022, το προτινόμενο μέρισμα της διοίκηση στην Γενική Συνέλευση να ξεπερνάει το 1 ευρώ και να μιλάμε για μια μερισματική αποδόση πάνω από 5% με βάση την τρέχουσα τιμή της ε, μετοχής στο χρηματιστήριο. Ωραία. Πάμε να δούμε τώρα ένα από τους πυλώνες ανάπτυξης του ΟΡΠ, να ξεκινήσουμε λίγο από την κρουαζιέρα, να μας πείτε πώς πήγε το 2022 και ποιες είναι οι προοπτικές, κύριε Δεμενόπουλο, για φέτος. Η κρουαζιέρα εξελίσσεται σε ένα σημαντικό πυλώνα εσόδων και κερδοφορίες για τον οργανισμό μετά από την πολύ θετική χρονιά που είχαμε για το 2022. Ε, βέβαια να πούμε ότι αυτό δεν ήρθε ούτε τυχαία, ούτε μόνο του. Ε, μόλις δύο χρόνια πριν, το 2020, είχαμε μηδενικά επίπεδα στην κρουαζιέρα λόγω της πανδημίας. Ε, είχαν σταματήσει τα δρομολόγια. Και το λιμάνι του Πειραιά, όπω και όλα τα λιμάνια στον κόσμο τη Κρουαζιέρα, ξεκινούσαν σχεδόν από το μηδέν. Ωστόσο, μέσα από τι ενέργειε που έγιναν, την καλή επικοινωνία, το επιθετικό marketing με τι εταιρείε Κρουαζιέρα, καταφέραμε να προσελκύσουμε και να είμαστε εταιρείε Κρουαζιέρα και να είμαστε από τα πρώτα λιμάνια στη Μεσόγειο και παγκοσμίω που ξεκίνησαν τη δραστηριότητά του. Και έτσι πετύχαμε αυτό το πολύ θετικό αποτέλεσμα. Το 2021 είχαμε μία μερική επανάκαμψη. Εξυπηρετήσαμε περίπου 370 κρουαζιερόπλια. Και ο αριθμός αυτός έφτασε στα 677 κρουαζιερόπλια για το 2022, με αποτέλεσμα να έχουμε και αυτό το πολύ θετικό αποτέλεσμα και στα οικονομικά του οργανισμού. Και αν επιτρέπετε να αναφέρω ότι και οι προκρατήσεις για το 2023 είναι πάρα πολύ θετικές. Δείχνουν για πάνω από 800 κρουαζιερόπλια ότι θα έρθουν στο λιμάνι του Πειραιά. Οπότε και η τάση παραμένει ιδιαίτερα θετική για τον τομέα της κρουαζιέρας. Mm -hmm. Να περάσουμε λίγο τώρα στο σταθμό εμπορευματοκιβωτίων, που είναι επίση ένα από τους σημαντικούς του σημαντικού ανάπτυξη του οργανισμού. Βεβαίω, παραδοσιακά είναι η σημαντικότερη πηγή εσόδων και κερδών για τον οργανισμό. Ε, κοιτάξτε, στο σταθμό εμπορευματοκιβωτίων φτάσαμε σε επίπεδα ρεκόρ στο έτος πριν από την πανδημία μανδημα... το 2019, όταν και εξυπηρετήσαμε συνολικά στους τρεις προβλήτες του λιμένος πάνω από 5,6 mm -hmm. εκατομμύρια ε, TEU, όπως τα λέμε, εμπορευματοκιβώτια, είναι ε, ανεπανάληπτη αριθμή για το λιμάνι του Πειραιά. Μόλις πριν 10 χρόνια ε, το λιμάνι του Πειραιά ήταν στην 93η θέση των ε, ε, σταθμών εμπορευματοκιβωτίων παγκοσμίω και με αυτέ τι επιδόσεις έφτασε να είναι στα πρώτα 30 μεγαλύτερα ε, ε, λιμάνια εμπορευματοκιβωτίων σε όλο τον κόσμο στα πέντε πρώτα της Ευρώπης και από τα πρώτα στη Μεσόγειο. Ε, βεβαίως η πανδημία και ο αντίκτυπος προκάλεσε την εφοσιοδιαστική αλυσίδα έχει οδηγεί σε μια μικρή μείωση στη διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων. Πρώτος στόχος τώρα είναι η σταθεροποίηση σε αυτά τα επίπεδα των 5 εκατομμυρίων εμπορευματοκιβωτίων ετησίως και είμαστε αισιοδόξοι ότι θα παραμείνουμε γύρω από αυτά τα επίπεδα. Κύριε Δεμενόπουλε, ποια είναι τα λιμάνια τα οποία είναι ανταγωνιστικά έναντι του λιμανιού του Πειραιά. Εξαρτάται βέβαια από τι δραστηριότητε, μια και ο Πειράζ έχει το χαρακτηριστικό να είναι από τα κορυφαία λιμάνια σε πολλέ δραστηριότητε χρόνο, Μιλώντα για τα εμπορευματοκιβώτια, άλλα λιμάνια μεγάλα τη Μεσογείου είναι η Βαλένθια στην Ισπανία. Επίση, λιμάνια γύρω από τη το λιμάνι του Πειραιά όπω το Τζόγια Τάουρο στην Ιταλία, ή λιμάνια στη διόρυγα του Σουέζ, α, ασκούν παράλληλε δραστηριότητε σχέση με το λιμάνι του Πειρά. Ε, βέβαια το λιμάνι του Πειραιά έχει πολύ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, έχει υποδομές που μπορούν να φιλοξενήσουν τα μεγαλύτερα ε, πλοία κοντέινερ στον κόσμο. Μπορούμε να εξυπηρετήσουμε πλοία που μεταφέρουν μέχρι και πάνω από 20.000 εμπορευματοκιβώτια, τα μεγαλύτερα πλοία στον κόσμο λόγω των βαθών που υπάρχουν στο λιμάνι του Πειραιά. Ε, πάλι συντομήσει όπως η Κρουαζιέρα, είμαστε ανταγωνιστικοί με λιμάνια της ε, Ιταλίας και της Τουρκίας που και αυτά προσπαθούν να προσελκύσουν ένα ικανό μερίδιο επιβατών και πάλι το λιμάνι του Πειραιά έχει το συγκριτικό πλεονέκτημα να λειτουργεί ως ένα μεγάλο λιμάνι-homeport Λόγω των υποδομών που έχει, mm -hmm. μπορούν οι εταιρείε τη Κρουαζιέρα να ξεκινούν και να τελειώνουν το ταξίδι στον Πειραιά. Κάτι που και εμεί το επιδιώκουμε, γιατί έτσι μπορούμε να φέρνουμε περισσότερου επιβάτε, οι οποίοι διανεκτερεύουν στα ξενοδοχεία τη χώρα, παραμένουν περισσότερο και ξοδεύουν περισσότερο στην τοπική οικονομία. Και έτσι τα όσα έσοδα του λιμένος, ε, είναι δημιουργούν πολύ περισσότερα έσοδα για τις τοπικές επιχειρήσεις. Ένας από τους πυλώνες ακόμη είναι και η ακτοπλοεία. Πώς πήγε το 2022 η ακτοπλοεία και ποιε είναι οι προοπτικές για φέτος. Και η ακτοπλοεία είχε μια ισχυρή ανάκαμψη μετά από τις χρονιές της πανδημίας. Ακόμα δεν έχει επανέλθει πλήρως. Ε, με τις προβλέψεις που υπάρχουν για τον τουρισμό, αναμένουμε και η ακτοπλοεία να έχει και αυτή ε, αυξητική τάση και να ανέβει ακόμη περισσότερο. Να πω ενδεικτικά ότι πριν τα επίπεδα τη οικονομική κρίση, το λιμάνι του Πειραιά έφτασε να εξυπηρετεί και 18 εκατομμύρια επιβάτες. Αυτή τη στιγμή είναι περίπου στα 15-16 εκατομμύρια επιβάτες ετησίως Και βέβαια είναι και αυτό ένα τεράστιο νούμερο που φέρνει τον Πειραιά ε, στη νούμερο 1 θέση των επιβατικών λιμένων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Mm -hmm. Ποιοι είναι οι μακροπρόθεσμοι στόχοι για το λιμάνι του Πειραιά, κύριε Δαμενόπουλε και το, το εννοώ σε μια έτσι, μακρόπνοη στρατηγική που προφανώς έχετε χαράξει. Ε, μια και βρισκόμαστε σε ε, πρωτόγνωρα, θα έλεγα, επίπεδα εσόδων και κερδοφορία, από οικονομική πλευρά ο πρώτο στόχο είναι να διατηρήσουμε αυτά τα πολύ καλά αποτελέσματα. Ε, Όμω, αξίζει να πούμε ότι αυτά τα ιστορικά υψηλά εσόδων και κερδοφορία έχουν επιτευχθεί χωρί να έχουμε ακόμα 100% μεγιστοποίηση των λιμενικών δραστηριοτήτων. Επομένω, υπάρχει χώρο τόσο από πλευρά εμπορευματοκιβωτίων όσο από πλευρά κρουαζιέρα, όσο ακόμα και από τη διακίνηση αυτοκινήτων, να βελτιώσουμε περισσότερο α, τα μεγέθη διακίνηση και κατ' επέκταση και τα οικονομικά αποτελέσματα. Καμιά από αυτέ τι δραστηριότητε δεν βρίσκεται σε ιστορικά υψηλά σε επίπεδα διακίνηση. Επομένως, ο βασικός στρατηγικό ε, στρατηγικός και μακροπρόθεσμος στόχος της εταιρείας είναι χρονιά με τη χρονιά να βελτιώνει την αποτελεσματικότητα όλων των οικονομικών δραστηριοτήτων, να προσθέσω και αυτή της ναύπηγο που αποτελεί ένας από τους στρατηγικούς στόχους της εταιρείας, να ξαναγίνει ο Πειραιάς ένας μεγάλος κόμβος ε, υπηρεσιών ναύπηγο και όλες αυτές οι δραστηριότητες να λειτουργούν προς όφελος ε, όλων ε, των συμμετεχόντων φορέων του λιμένος, ε, των μετόχων και βέβαια τη τοπική κοινωνία και τη εθνική οικονομία. Για φέτο, οι επενδύσει τι θα περιλαμβάνουν, Μπορείτε να μα πείτε λίγο και το ύψο ποιο θα είναι. Ε, Βεβαίω, με βάση το επενδυτικό μα πλάνο, στοχεύουμε κατά τα επόμενα τρία χρόνια να υλοποιήσουμε το υπολοιπόμενο ποσό των επενδύσεων που εκτιμάται περίπου 150 εκατομμύρια ευρώ. Ε, υπάρχει ο βασικός στόχος της επέκτασης του τέρμιναλ της Κρουαζιέρας να δημιουργήσουμε εκεί ε, δύο νέες θέσεις παραβολής κρουαζιεροπλοίων νέας γενιάς τεράστια κρουαζιερόπλια με μήκος 350 μέτρα που μεταφέρουν περίπου 5000 επιβάτες ώστε να έχουμε μεγαλύτερη δυναμικότητα στον τομέα της Κρουαζιέρας ε, και να προχωρήσουμε στην επέκταση του σταθμού αυτοκινήτων και στην αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρονται στον τομέα τη ναυπηροεπισκευή. Αυτή είναι η βασική στόχη για το τρέχον έτο και για τα επόμενα χρόνια. Mm -hmm. Και οι μεγάλε προκλήσει που ενδεχομένω έχετε να αντιμετωπίσετε, ποιε θα μπορούσαν να είναι, κύριε Δεμενόπουλε. Κοιτάξτε, ε, 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 επηρεάζει φυσικά το λιμάνι η αναστάτωση που έχει έλθει στον τομέα τη εφοδιαστική αλυσίδα. Οπότε, ε, κρίσεις που έχουν να κάνουν και επηρεάζουν τη μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων, μπορούμε να πούμε ε, φυσικά ότι αγγίζουν ε, και το λιμάνι. Οπότε, η σταθεροποίηση των εμπορικών ε, ροών και η επαναφορά τους σε επίπεδα πρώτης πανδημίας, μαζί με την κρίση στην ενέργεια που επηρεάζουν οι τιμές του πετρελαίου και τις μετακινήσεις των εμπορευμάτων από τις ναυτιλιακές εταιρείες, όσο επιστρέφουμε σε ρυθμού σε επίπεδα πρώτης πανδημίας, αυτό θα ενισχύει την ανταγωνιστικότητα του λιμένος, τα αποτελέσματα του λιμένος η οποία βέβαια ενισχύεται να πούμε και από τα πολύ θετικά αποτελέσματα της ελληνικής οικονομίας, καθώς οι εισαγωγές εξαγωγές και πάλι και αυτές αποτελούν ένα ισχυρό δίχτυ για το λιμάνι και όσο και η ελληνική οικονομία παρουσιάζεται ανθεκτική στις γενικότερες προκλήσεις της παγκόσμιας οικονομίας, αυτό θα έχει θετικό αντίκτυπο και στο μεγάλο λιμάνι της χώρας. Και μια που έτσι έχουμε κάνει ένα κύκλο συζήτησης, θα πρότεινα να γυρίσουμε και στο πρώτο θέμα που είναι και η ουσία, το μεδούλι δηλαδή των οικονομικών αποτελεσμάτων. Να δούμε και τη σχετική κάρτα. Για να μας περιγράψετε και επίσης, πέρα από αυτή την αύξηση του 26,2% στο 2022 σε σχέση με το 2021, όλο αυτό το διάγραμμα πώς επιμερίζεται και τι παρουσιάζει. Ναι, εδώ βλέπουμε την κάθε δραστηριότητα, πώς συμβάλλει στα έσοδα του οργανισμού Λιμένος Πυραιός. Είναι φυσικά ο τομέας των εμπορευματοκιβωτίων που παραδοσιακά έχει τη μεγαλύτερη συμβολή, περίπου 60% των συνολικών εσόδων προέρχεται από την δραστηριότητα των εμπορευματοκιβωτίων. Βλέπουμε όμω και τι άλλε δραστηριότητε, όπω η κρουαζιέρα που είπαμε, ο σταθμό αυτοκινήτων και η να αυξάνουν τα ποσοστά συμμετοχή του. Και βέβαια βλέπουμε σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, αυτό που περιγράψαμε και πριν, ότι όλε οι δραστηριότητε είχαν μια θετική εξέλιξη, που κυμαίνεται από 12. Τις 100 στην αφικοπισκευή μέχρι 85% στον τομέα της κρουαζιέρας. Είναι αυτό που είπαμε ο στόχος μας η ολιστική ανάπτυξη ώστε όλες οι δραστηριότητες του λιμένους ε, να συμβάλλουν ε, στην βελτίωση των αποτελεσμάτων ε, και στην οικονομική, ε, ορθή διαχείριση και αποτελεσματικότητας της εταιρείας. Μάλιστα. Το γεγονό ότι τώρα η χώρα επί τρει εβδομάδε είμαστε χωρί εμπορευματική ουσιαστικά τρένα λόγω του τραγικού συμβάντο. Είδατε κάποιο θέμα, είδατε από τι εταιρείε που φέραν τα εμπορεύματα, διαπιστώσατε κάποιο θέμα. Ε, να πούμε ότι αυτό το κομμάτι, πέρα από ότι αποτελεί συνολικά βέβαια ένα πρόβλημα, δεν αγγίζει τόσο ε, τα έσοδα, μια και η διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων ε, μέσα από το τρένο αποτελεί ένα πολύ μικρό κομμάτι mm -hmm. ε, του οργανισμού «Λιμένος Πυραιό. Ενδεικτικά να αναφέρω ότι κυμαίνεται από τα συνολικά 5 εκατομμύρια εμπορευματοκιβώτια που διακινούνται, μόνο τα 100.000 περίπου κουτιά μεταφέρονται μέσα από το τρένο. Παρόλα αυτά, αποτελεί σίγουρα προτεραιότητα, γιατί είναι ένα συγκριτικό πλεονέκτημα α, του λιμένα πυραιό, ε, η, η, η σιδηροδρομική σύνδεση και οπωσδήποτε επιθυμούμε την άμεση αποκατάσταση ε, τη λειτουργία τη, ε, γιατί προσφέρει τη δυνατότητα στι εταιρείε μεταφορών. Να χρησιμοποιούν το λιμάνι του Πειραιά ως κόμβο και να εξοικονομούν από 2-3 εως 6 6-7 μέρε για τη μεταφορά α, εμπορευμάτων στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Οπότε είναι ένα στρατηγικό πλεονέκτημα που έχει το λιμάνι του Πειραιά και είναι κρίμα να μην αξιοποιείται. Mm -hmm. Και το ενεργειακό κόστος, πώς ήταν το 2022, κύριε Δεμενόπουλε, και πώ το έχει αντιμετωπίσει η διοίκηση του οργανισμού. Ε, προσπαθούμε και εμείς να κάνουμε προσαρμογές ε, στα τιμολόγια μας ώστε να ανταποκρινόμαστε στις αυξήσεις που βλέπουμε. Δεν έχει αγγίξει σε πολύ μεγάλο βαθμό τα έξοδα της εταιρεία. Υπολογίζεται περίπου στο 3 με 4% ότι επηρέασε, ε, ε, οδήγησε αυξητικά τα έξοδα της εταιρεία στο θέμα της ενέργειας ή αύξηση των τιμών της ενέργειας και προσπαθούμε και αυτό να το διαχειριζόμαστε ώστε να μην υπάρχει σημαντικός αρνητικός αντίκτυπος στην αποτελεσματικότητα του λιμένους. Mm -hmm. Μάλιστα. Φαίνεται λοιπόν ότι όλα βαίνουν καλώ για τον οργανισμό Λιμένο Πυραιό, κύριε Δεμενόπουλε. Δεν ξέρουμε αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι σε κάποιο πεδίο που προφανώ δεν το έχουμε θείξει. Νομίζω περάσαμε μέσα από όλε τι βασικέ λαμυντικέ δραστηριότητε. Εμεί θέλαμε να μεταφέρουμε, όπω είπατε και εσεί, αυτή την αισιοδοξία ότι παρά τι συνεχόμενε κρίσει που διέρχονται. Η παγκόσμια οικονομία, το παγκόσμιο εμπόριο. Ε, το λιμάνι του Πειραιά α, αποδεικνύεται ανθεκτικό ε, και καταφέρνει με την αξιοποίηση όλων των λιμενικών δραστηριοτήτων να φέρνει ένα θετικό αποτέλεσμα και για τους μετόχους και θέλουμε να πιστεύουμε και γενικότερα για την κοινωνία και την ελληνική οικονομία. Ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σα. Να ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Καλό πρώτο τρίμηνο που τελειώνει βέβαια ω ο Νούπο και θα τα ξαναπούμε φαντάζομαι στο μέλλον. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στο Ιππανιδί, να καλά. Συνέχεια. Καλές δουλειές. Ευχαριστούμε πολύ.